Χαίρετε. Τα σημαντικότερα νεότερα της ημέρας. Στα πρόθυρα ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης βρίσκεται η περιοχή της Μολδαβίας, καθώς πριν λίγες ώρες η Υπερτνιστερία δέχτηκε νέα επίθεση. Οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι ένοπλοι χτύπησαν με ντρόουν στρατιωτικό αεροδρόμιο και ανατείναξαν δύο πύργους επικοινωνιών και πομπούς εκπομπής σημάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Σύμφωνα με Ρώσους δημοσιογράφους, το στρατιωτικό αεροδρόμιο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως επλήγει από δυτικές οβίδες των 60 χιλιοστών που έπεσαν από νατοϊκά UAV. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο χωριό Μαγιάκ στην Υπερνιστερία. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ειδικές δυνάμεις της Ρωσίας στην περιοχή έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό. Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως μετά τη χθεσινή επίθεση οι δολιοφθορές συνεχίστηκαν και σήμερα. Άγνωστοι ανατείναξαν κεραίες εκπομπής σημάτων, καθώς Ουκρανοί σαμποτέρ επιτέθηκαν στο ραδιοτηλεοπτικό κέντρο Μαγιάκ στην περιοχή Γρηγοριόπολη που μετέδιδε ρωσικούς σταθμούς. Την ίδια στιγμή, αναλυτές στη Ρωσία πιστεύουν ότι η συσσόρευση της έντασης στην περιοχή προέρχεται από τη γειτονική Ρουμανία. Μία στρατιωτική επίθεση στην Υπερδνηστερία θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον. Ο ρουμανικός στρατός βρίσκεται ήδη μέσα στη Μολδαβία. Η ομάδα μεγαλώνει. Σύντομα θα υπάρξουν στρατιωτικές προκλήσεις και μετά επίθεση. Η Ρουμανία με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και με τη συμμετοχή του Ουκρανικού στρατού σχεδιάζει να καταλάβει την περιοχή και να πραγματοποιήσει μαζικές πολιτικές καταστολές εναντίον όλων των υποστηρικτών της Ρωσίας. Οι άνθρωποι εκεί δεν είναι απλά υποστηρικτές της Ρωσίας, είναι Ρώσοι. Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σαντού, συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας μετά τα περιστατικά που σημειώθηκαν στην αποσχιστίστα περιοχή της Υπερδνιστερίας, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο Ασφαλείας της Υπερνιστερίας ανακοίνωσε τρομοκρατική επίθεση κατά στρατιωτικής μονάδας κοντά στο Τυρασπόλ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνέλθει το μεσημέρι και στη συνέχεια η πρόεδρος θα δώσει συνέντευξη τύπου. Οι αρχές της Υπερνιστερίας Αυτονομιστικής Περιοχής της Μολδαβίας είχαν ανακοινώσει προηγουμένως ότι εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε πύργο του ραδιοφώνου κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι ανησυχίες για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί καθώς την περασμένη εβδομάδα Ρώσος στρατηγός δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει να καταλάβει την Νότια Ουκρανία που συνορεύει με την Υπερδνιστερία ώστε να διασφαλίσει απευθείας πρόσβαση στον αυτονομιστικό θύλακα που η Μόσχα υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά. Ο στρατηγός Ρουστάμ Μινεκάιεφ, υποδιοικητής των δυνάμεων της κεντρικής ρωσικής διοίκησης, δήλωσε επίσης ότι ο ρωσόφωνος πληθυσμός της Μολδαβίας είναι θύμα καταπίεσης. Το πρόσχημα αυτό επικαλείται συστηματικά η Μόσχα για τις στρατιωτικές της επεμβάσεις. Την υπεράσπιση της ρωσικής μειονότητας επικαλέστηκε και για την εισβολή στην Ουκρανία. Είχανε άδικο? Αυτό είναι το θέμα. Η Μολδαβία κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί για τις απειλητικές δηλώσεις αυτές, καλώντας τη Μόσχα να σεβαστεί την εδαφική της ακεραιότητα. Η Υπερνιστερία αποσχίστηκε από το κράτος της Μολδαβίας έπειτα από σύντομη εμφύλια σύραξη μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο θύλακας αυτός, με πληθυσμό 500.000 κατοίκων, εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τη Μόσχα, η οποία χορηγεί δωρεάν φυσικό αέριο και έχει αναπτύξει εκεί δύναμη τουλάχιστον 1.500 στρατιωτών. Ουκρανοί συνεχίζουν τις προβοκάτσεις εναντίον των Ρώσων μέσα στη χώρα μας, ξυλοκοπώντας άγρια μία Ρωσίδα μέσα στην Αθήνα. Μία αδιανόητη επίθεση δέχτηκε ανήμερα του Πάσχα μία Ρωσίδα πολίτης που βρέθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Η Οξάνα Μαρακίνα, μια Ρωσίδα πολίτης που βρέθηκε στην Ελλάδα ως ιστορικός και αρχαιολόγος, ξυλοκοπήθηκε άγρια από μια ομάδα Ουκρανών το Πάσχα, καθώς της έσπασαν κυριολεκτικά το κεφάλι, το πρόσωπο και την κλώτσισαν. Σύμφωνα με αυτήν, ομάδα Ουκρανών επιτέθηκε στους Ρώσους την Κυριακή 24 Απριλίου, όταν γιόρτασαν την Ανάσταση. Μάλιστα, όπως καταγγέλει η ίδια, οι νεαροί Ουκρανοί φώναζαν το γνωστό ναζιστικό χαιρετισμό του Στεπάν Μπαντέρα, δόξα στην Ουκρανία. Έπειτα από αυτό ακολούθησε το επεισόδιο. Πολεμικό κλίμα και στο νότιο ημισφαίριο. Εμπλοκή Ιαπωνίας και Αυστραλίας, η οποία καλεί σε πολεμική ετοιμότητα κατά της Κίνας. Επεκτείνεται το πολεμικό κλίμα και στο κάτω ημισφαίριο, καθώς οι διεθνιστές της Δύσης κάνουν λόγο για ίδρυση κινέζικης στρατιωτικής βάσης στα νησιά του Σολομόντα, επικαλούμενες ένα σχέδιο συνθήκης που δημοσιεύτηκε μετά από πληροφορίες της Αυστραλιανής Μυστικής Υπηρεσίας. Το Πεκίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια στρατιωτική βάση στα νησιά του Σολομόντα ως ψευδής ειδήσεις.
Σε συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Wang Wenbin, τόνισε ότι η λεγόμενη κινέζικη στρατιωτική βάση στα νησιά του Σολομόντα είναι ξεκάθαρα fake news, που κατασκευάστηκαν από κάποιους ανθρώπους με κακές προθέσεις. Ο Wang επέκρινε την υποκρισία της Ουάσιγκτον, λέγοντας πως η ΗΠΑ ήταν από τις πιο δυνατές φωνές που εξέφρασαν ανησυχία για τα υποτιθέμενα σχέδια της Κίνας να δημιουργήσει μια τέτοια βάση στην Οκεανία, ενώ η ίδια διατηρούσε την ίδια στιγμή σχεδόν 800 στρατιωτικές βάσεις σε περισσότερες από 80 χώρες. Ο Κινέζος εκπρόσωπος υπενθύμησε στην Ουάσιγκτον ότι η νήσι Σολομόντος είναι μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα και όχι το κατόφλι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά την υπογραφή την περασμένη Τρίτη συμφώνου ασφαλείας μεταξύ της Κίνας και των νήσων Σολομόντος. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος είπε ότι η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στα νησιά του Σολομόντα είχε προειδοποιήσει την ηγεσία της χώρας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν κατάλληλα εάν εγκατασταθούν κινέζικες στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης και αναλυτές το ερμήνευσαν ως πιθανή απειλή στρατιωτικής δράσης ή τουλάχιστον αυστηρών κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με λίγα λόγια, για ακόμη μία φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το παίζουν νταβατζίδες κυριολεκτικά και θέλουν να κάνουν κουμάντο σε ανεξάρτητες χώρες. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση κατέστησε επίσης σαφές ότι μία τέτοια στρατιωτική βάση περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αυστραλίας θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή. Δεν κοιτάνε που έχουν γεμίσει όλη την Ήπειρο με Κινέζους, έτσι και τολμήσουν και ξεκινήσουν πόλεμο με την Κίνα οι Αυστραλοί, την ίδια μέρα οι εγχώριοι Κινέζοι θα την κάψουν ολοσκερώς εσωτερικά. Ο Αυστραλός Υπουργός Άμυνας Πίτερ Ντάτον δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Αυστραλία θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ειρήνη μόνο εάν ήταν έτοιμη για πόλεμο. Ο μόνος τρόπος για να διατηρήσετε την ειρήνη είναι να προετοιμαστείτε για πόλεμο και να είστε ισχυροί ως χώρα. Μην αγκαλιάζεστε, μην γονατίζετε και είστε αδύναμοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρώτα διαλύετε τη χώρα σας και μετά θέλετε να είστε και έτοιμοι για πόλεμο. Ο πόλεμος είναι πλέον ένα βήμα πριν τη γενική του ανάφλεξη. Η Σουηδία και η Φιλανδία δήλωσαν από κοινού επιθυμία να αιτηθούν την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Η αντίδραση της Ρωσίας ήρθε από τα χείλη του Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος δήλωσε πως ο κίνδυνος πλέον ενός πυρηνικού πολέμου είναι πολύ σημαντικός και δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Υπάρχουν πολλοί που είναι πρόθυμοι να διωγγώσουν τεχνητά αυτή την απειλή. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σε χθεσινή του τηλεοπτική συνέντευξη είπε ότι ο κίνδυνος για χρήση πυρηνικών είναι πλέον σοβαρός και πραγματικός και δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Οι δηλώσεις αυτές του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών δεν είχαν ως άμεσο αποδέκτη μόνο την Ουκρανία, αλλά φυσικά και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αυτό διότι, όπως επισήμανε, όσο η Δύση στέλνει όπλα στην Ουκρανία, τόσο αυτό μεταφράζεται ότι το ΝΑΤΟ επί της ουσίας εμπλέκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία και ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης. Μιλώντας στην εκπομπή Big Game του Channel One, ο Λαυρόφ τόνισε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει μεν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, ωστόσο κατηγόρησε την Ουκρανία ότι παριστάνει πως συζητά και προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Μάλιστα, την ίδια στιγμή, ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κυκλοφόρησαν εικόνες που δείχνουν το Λονδίνο να γίνεται στόχαστρο των νέων ρωσικών πυρηνικών πυραυλικών συστημάτων. Μην νομίζετε πως τέτοιες δηλώσεις βγαίνουν από το στόμα ενός ανθρώπου σαν τον Σεργέη Λαυρόφ αβίαστα ή μόνο και μόνο για να ακουστούν. Το παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή στις πλάτες της Ρωσίας έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Το ΝΑΤΟ ανοίγει συνεχώς νέα μέτωπα, όπως βλέπουμε τώρα στη Μολδαβία, όπως και στα βορειοδυτικά σύνορα της Ρωσίας, με την επικείμενη από κοινού ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στις τάξεις του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, βλέπουμε και την Αυστραλία να μπαίνει δυναμικά στο πολύ καλά στημένο παιχνίδι των πολεμικών εντάσεων. Λοιπόν, αυτά είναι τα υπέροχα κατά τα άλλα νεότερα της ημέρας. Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Καλή δύναμη σε όλους.